Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Άουσα. Είχαμε λοιπόν σήμερα το ένατο διεθνές τουρνουά κολύμβησης αθλητών με αναπηρία. Πώς κύλησε η μέρα? Ναι. Πριν λίγο έπεσε η αυλαία της ένατης διεθνής κολυμβητικής συνάντησης των ατόμων με αναπηρία, όπου έλαβαν 6 χώρες μέρος. Ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία και η Τουρκία. Γύρω στους 150 αθλητές ήρθαν από όλες τις χώρες. Εχθές ουσιαστικά έγινε η παρουσίαση των αποστολών των ομάδων στο ξενοδοχείο, στο δημοτικό ξενοδοχείο της πόλης, στο Βέρμιον, και σήμερα το πρωί γύρω στις 10 η ώρα είχαμε την τελετή έναρξης. Θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη, αρκετά πετυχημένη διοργάνωση, γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και γέμισε σφιχτικά τις κερκίδες του δημοτικού κολυμβητηρίου της πόλης μας. Ο αθλητισμός είναι... Πείτε μας. Όχι, λέμε ότι ο αθλητισμός είναι πάντα μια ευκαιρία για μεγάλες ωραίες διοργανώσεις και συμμετοχή βεβαίως και του κόσμου. Έτσι, έτσι. Έτσι, μάλιστα και εκτός από τον κόσμο ο οποίος ανταποκρίθηκε αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα ήθελα να πω ότι είχαμε και τους θελοντές από την πόλη, είτε στον τομέα των κριτών, είτε στον τομέα των αβαγωσουστών, όπου ανταποκρίθηκαν στην όλη διοργάνωση και στην όλη διεξαγωγή της συνάντησης. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση, αφού μάλιστα δώσαμε και το ραντεβού για την επόμενη χρονιά και με περισσότερους αθλητές. Για το 10ο πλέον διεθνές τουρνουά. Ναι, για το 10ο διεθνές, ναι. Τουρνουά, όλοι φύγανε ευχαριστημένοι, οι αθλητές κατενθουσιασμένοι. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και χαιρετίσματα στην Κατερίνη. Να είστε καλά.